Θυμάστε, φίλες και φίλοι, συμπολίτες μας, μπορεί να προκαλέσει έτσι λίγο φιλιδία αυτό που θα πω, αλλά έχει μια σημασία πέρα και πάνω από τον ευχάριστο τόνο. Πολλοί συμπολίτες μας κατέληξαν στα συλλαλητήρια με περικεφαλές. Και φλαμίδες και αρχαία περιβολή. Ε? Και αυτό προκάλεσε σε κάποιους και έτσι ένα μηδίαμα. Προσέξτε όμως πόσο σημαντικό είναι. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν πιστεί ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή που αμφισβητεί την κληρονομιά της αρχαίας Ελληνικής Μακεδονίας. Εννοείται η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η οποία έκανε τους γείτονές μας για πρώτη φορά να πούμε ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία Ελληνική Μακεδονία. Και αν η Μακεδονία ήταν ξακουστή πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα με συγχωρέσετε που θα σας το πω, αλλά ήταν ξακουστή ως Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας. Και όταν έλεγες Μακεδονία διεθνώς, εννοούσαμε τη Μακεδονία των γειτόνων μας. Τη Μακεδονία που τώρα τη λέμε Βόρεια Μακεδονία. Αυτό αντιλαμβάνονταν ο κόσμος όλος. Και αυτό που είχε αντιληφθεί ο κόσμος όλος, ότι είναι ότι το γειτονικό μας κράτος αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του, να αλλάξει το σύνταγμά του, να δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδοτισμοί, μαζί με την Ελλάδα να δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδοτισμοί και να οικοδομήσουμε μια σχέση η οποία μένει σε νέες βάσεις. Αυτή η νέα σχέση, φίλες και φίλοι, κάποιου στεναχωρεί. Ποιο στεναχωρεί? Τους πατριδοκάτοικους που τους στέλνει στην ανεργία. Τελείωσαν οι καρδιές που χτίστηκαν πάνω στο Μακεδονικό.